πρέπει να είναι συνδεμένα με την κοινωνία. Mm. Αυτό το πανεπιστήμιο επιθυμούμε. Mm. Το μέτρο το οποίο αναγγείλαμε είναι πολύ απλό. Ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα την προηγούμενη θα γίνει η κατάληψη. Μάλιστα. Εν ώψη της κατάληψης, διότι η κατάληψη στο δημόσιο χώρο του Πανεπιστημίου δεν νοείται να γίνεται, αποφασίστηκε ότι θα υπάρξει δήλωση του ποιος μπαίνει στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, στο οποίο βρίσκονται μόνο διοικητικές υπηρεσίες. Μάλιστα. Αυτό το μέτρο λοιπόν δεν φύγει ούτε το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, ούτε εμποδίζει την κοινωνία να έρθει σε επαφή με το Πανεπιστήμιο, διότι στο κεντρικό χώρο δεν γίνονται μαθήματα, ούτε υπάρχουν ακαδημαϊκές δράσεις. Mm. Υπάρχουν τα γραφεία του Πρίτανη και των Αντιπριτάνιων. Θεωρείτε λοιπόν ότι είναι κοινωνικός ο ρόλος του να μπαίνουμε και να σπάμε τα γραφεία του Πρίτανη και να τον κλείνουμε μέσα και να τον χτίσουμε. Όχι, δεν το θεωρώ καθόλου. Σας πληροφορώ ότι αυτό δεν είναι τρόπος. Όχι, κύριε καθηγητά, καθόλου. Να ολοκληρώσω. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι δεν πρέπει να πολιτικοποιούνται πράγματα απλά. Λογικοί άνθρωποι είμαστε και πρέπει να μιλήσουμε με βάση όχι τη κομματική μας ταυτότητα, αλλά τη λογική. Mm. Η λογική λέει ότι η δημόσια περιουσία του κεντρικού κτηρίου πρέπει να τη διαφυλάξει. Μιλάτε για το κτίριο της διοίκησης. Είναι ανοιχτό και υποδέχεται όποιον θέλει να έρθει. Ωραία. Είναι απλό. Γι' αυτό ρωτάω, επειδή είμαστε άνθρωποι λογικοί που λένε και θα θέλουμε ανοιχτά όλα και ελεύθερα. Γι' αυτό ρωτάω εάν μέσα στο πανεπιστήμιο η πολιτική δραστηριότητα, σε έναν δημόσιο χώρο όπως και εσείς λέτε ότι είναι το πανεπιστήμιο, η πολιτική δραστηριότητα είναι απαγορευμένη. Όχι οι βιοπραγίες και τα σπασίματα και τα λοιπά, η πολιτική δραστηριότητα. Θα σας απαντήσω ευθέως. Προ λίγων ημερών έδωσα άδεια να γίνει το φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Επώναξα τους υπεύθυνους της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ήταν πάρα πολύ λογική και πάρα πολύ σωστή. Συζητήσαμε μαζί. Δέχτηκαν τους λογικούς όρους που επιβάλαμε, δηλαδή να υπάρχει έλεγχος, να υπάρχει υπεύθυνος ελέγχου, να υπάρχει ανώτατο όριο στον ήχο που μεταδίδεται, να υπάρχει καθαριότητα και το φεστιβάλ δεν έγινε μια χαρά. Εμπόδισε κανείς την νεολαία του. Επομένως, γιατί δεν τη δώσατε και πολύ εύκολα, κύριε Φορτσάκη. Δεν τη δώσατε και πολύ εύκολα την άδεια. Κύριε Σακελάρη, μισό λεπτό. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί επομένως. Κάτι που από τους, την άλλη πλευρά θεωρήθηκε ως πολιτική δραστηριότητα, το χαρακτηρίζεται ως πολιτιακή εκτροπή. Είπα ότι. Καταρχήν δεν μίλησα για πολιτική εκτροπή. Πολιτιακή, είπατε. Εντάξει, είπα ότι συνιστά πολιτιακή ανομαλία. Ναι. Είπα ότι όταν εμφανίζονται. Αλλά δεν θέλω το θέμα αυτό να συζητηθεί άλλο, γιατί ξέρετε ότι με μία φορά το λέμε και δεν συνεχίζουμε να γκρινιάζουμε επί 10 μέρες για το ίδιο πράγμα. Ναι, είπα μία φορά και τελείωσε το θέμα για μένα εκεί. Ότι δεν θεώρησα πρέπουσα τη συμπεριφορά. Όχι όμως για μένα, κύριε Φωτάκη. Όχι όμως για μένα. Δεν τελείωσε για μένα. Να ολοκληρώσει και ερχόμαστε, κυρία Φωτίου. Στην κυρία Φωτίου εκτιμώ ιδιαίτερως. Εξάλλου είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση μαζί με την κυρία Φωτίου και τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως. Δεν έχει καμία προσωπική, αν θέλετε, μομφή αυτό το οποίο είπα. Μάλιστα. Είπα ότι δεν θεώρησα σωστό να έρθουν τρεις βουλευτές ανεξαρτήτως κόμματος και να μπουν κολλητά. Ωραία. Εσείς, κύριε καθηγητά, είστε αποφασισμένος να τα εφαρμόσετε τα μέτρα που εξαγγείλατε. Για να το καταλάβω, ή θα τα πάρετε πίσω. Κοιτάξτε, είπα και αυτό, είπε όλη η Πρετανική Αρχή και αυτό θα εφαρμοστεί, ότι στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου. Στη διοίκηση. Θα ξέρουμε ποιος μπαίνει και πού. Άρα, στο κεντρικό κτίριο θα εφαρμοστεί. Ναι, στο κεντρικό θα εφαρμοστεί. Πολύ ωραία. Αυτό είναι, και αυτό, να σας το εξηγήσω κιόλας, έχει ένα διακύβευμα. Ναι. Ποιο είναι το διακύβευμα? Το διακύβευμα είναι ότι στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών συνεδριάζουν τα συλλογικά όργανα του Πανεπιστημίου. Όταν δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει, τα συλλογικά όργανα διαλύονται. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο υποκρύπτεται πίσω από τη συζήτηση είναι αν θέλουμε να διαλύουμε τα συλλογικά όργανα ή όχι. Κυρία Φωτίου, λοιπόν, ότι τα συλλογικά όργανα δεν πρόκειται να διαλύσουν. Κυρία Φωτίου, από αυτόν και επίσης επί της ερώτησης που τίθεται από μια άλλη πλευρά. Και λέει ότι αφού λοιπόν τοποθετήσετε στο γενικό επίπεδο υπέρ του αυτοδιοίκητου του Πανεπιστημίου, γιατί απαγορεύεται στο Πανεπιστήμιο να κάνει αυτό που το ίδιο θεωρεί ότι είναι σωστό? Και πρέπει κάθε φορά ανάλογα με το αν συμφωνούμε με το περιεχόμενο του αυτοδιοίκητου να παρεμβαίνουμε ή απ' έξω. Το Πανεπιστήμιο ως αυτοδιοίκητο όργανο, ως αυτοδιοίκητος θεσμός, θα πρέπει να αποφασίζει από τους ανθρώπους που το συνθέτουν για το τι θα κάνει. Τελεία παύλα. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε λόγο. Τρεις λοιπόν παρατηρήσεις. Είστε πανεπιστημιακός βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο. Ελάτε. Δεν είναι άλλο, ναι. Γιατί και με αυτή την ιδιότητά μας και οι τρεις βουλευτές, και οι τρεις είμαστε πανεπιστημιακοί και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πήγαμε προχθές στο Πανεπιστήμιο για να δούμε η διεισόμαση αυτά που μας καταγγέλαν. Δηλαδή ότι είναι κλειδωμένο το Πανεπιστήμιο, πράγμα το οποίο δυστυχώς επιβεβαιώνει η έκθεση επιθεώρησης εργασίας, η οποία λέει
ότι κινδυνεύει το πανεπιστήμιο να καεί οτιδήποτε από καταστροφές και να εγκλωβιστούν άνθρωποι μέσα. Επομένως, όφιλε ο Πρίτανης να έχει ανοιχτή μία τουλάχιστον εξωτερική πόρτα και όλες τις εσωτερικές. Επειδή λοιπόν αυτό γράφεται από την επιθεώρηση εργασίας την οποία έχω εδώ μπροστά μου και μπορώ να σας την καταθέσω, την Πέμπτη, την Παρασκευή εξακολουθεί κλειδωμένο, τη Δευτέρα πηγαίνουμε οι διεισόμασεις να δούμε τι συμβαίνει ακριβώς. Και όταν πηγαίνουμε εκεί λέμε την ιδιότητά μας, θέλουμε να μπούμε μέσα, προφανώς μπαίνουμε. Από εκεί και ύστερα ζητάμε να δούμε τον Πρίτανη. Ο Πρίτανης δεν είναι εκεί και μας βλέπει ο Αντιπρίτανης και ζητάμε ραντεβού με τον Πρίτανη. Σε δύο ώρες μας ανακοινώνουν ότι ο Πρίτανης θα μας δεχτεί την επομένη. Μάλιστα. Πολύ ωραία λοιπόν. Όλα καλά και όλα σύνομα. Όμως σε δύο ώρες μετά από την αποδοχή του ραντεβού, ο Πρίτανης βγαίνει με εμπριστικές δηλώσεις εναντίον μας σε όλα τα κανάλια, λέγοντάς μας, κατηγορώντας μας για τη συνταγματική συμπεριφορά και για πολιτιακή ανομαλία. Μάλιστα. Ακούστε με τώρα εδώ. Εάν δεν ήταν θεσμός ο κύριος Φορτσάκης, δηλαδή ο Πρίτανης του ΕΚΠΑ, εγώ έπρεπε να καταθέσω μήνυση εναντίον του, διότι έχω ορκιστεί ότι θα φυλάτω το Σύνταγμα. Αυτή είναι η ιδιότητα μου ως βουλευτής. Κυρία, έχω ορκιστεί γι' αυτό. Και σας λέω λοιπόν... Είπατε να καταθέσετε. Θα καταθέσετε, το σκέφτεστε? Όχι, κύριε Οικονόμου, δεν το έκανα αυτό, γιατί εγώ στο πρόσωπο του κυρίου Φορτσάκη βλέπω τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ. Δεν βλέπω τον πρόεδρο της ΝΕΡΙΤ, ο οποίος μπορεί να αποκλείει όχι την αντιπολίτευση από τη ΔΕΘ, από την αναμετάδοση. Δεν τον βλέπω. Βλέπω πάντα τον Πρίτανη του ΕΚΠΑ. Μάλιστα. Εσείς συμφωνείτε ή όχι, κυρία Φωτίου, να προστατεύετε το κτίριο της διοίκησης για να μπορεί και να συνεδριάζει? Τώρα αμέσως θα σας πω. Συμφωνείτε ή όχι? Πρώτον, φύλαξη των κτηρίων υπήρχε ή όχι? Όχι. Και απολύθηκαν οι φύλακες? Α, κύριε Οικονόμου, δεν είσαστε καλά πληροφορημένοι. Δεν υπήρχε, κυρία Φωτίου, από την πράξη αποδεικνύεται αυτό που λέτε. Όχι, κύριε. Όχι θεωρητικά έχουμε φύλαξη, αλλά είναι διαλυμένα όλα μέσα. Κύριε Οικονόμου, άλλο φύλαξη κτηρίων και άλλο κλείδωμα κτηρίων. Εδώ έχω την έκθεση της επιθεώρησης εργασίας. Ένα. Δύο. Εγώ δεν κατέθεσα μήνυση, αλλά ο κύριος Φορτσάκης κατέθεσε μήνυση. Δεν κατέθεσε. Με την έννοια. Μισό λεπτό. Ότι κατέθεσε... Κατέθεσε την αστυνομία μήνυση, δεν κατέθεσε. Ενόρκος κατέθεσε. Ο κύριος Φορτσάκης δεν είναι νομικός. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας. Αλλά όταν πηγαίνει στη Γαδά και καταθέτεις ενόρκος, κατά παντός υπευθύνου, αγνώστον ή δεν ξέρω τι, είναι προφανές ότι αυτή η κατάθεση ενόρκη ενέχει... Επομένως, εσείς δεν θέλετε να φυλάσετε το κτίριο, γιατί δεν απαντήσατε στο ερώτημα. Εγώ σας ρώτησα να φυλάσετε ή όχι το κτίριο της διοίκησης. Γιατί μόνο γι' αυτό μιλάμε. Και τον ερωτώ τώρα λοιπόν που έχω τη δυνατότητα. Κατέθεσε και εναντίον μας, περιλαμβάνει και τους τρεις βουλευτές? Είπε όχι. Δεύτερον, αν είπε όχι, να το ακούσω. Τρίτον, το αυτοδιοίκητο. Το αυτοδιοίκητο είναι ενός ανδρός αρχή? Δηλαδή αυτοδιοίκητο σημαίνει, κύριε Λυριτζή, ότι ο Πρίτανης διατάζει και αποφασίζει ή σύγκλητος? Σύγκλητος, φαντάζομαι. Μπράβο. Γιατί μόνος του διέταξε. Δέκα μέρες, βεβαίως, διότι 10 μέρες οι φοιτητικοί σύλλογοι απαιτούν, ζητούν, παρακαλούν τον Πρίτανη να τους δεχτεί και να κάνει σύγκλητο. Ουδε μία απάντηση. Δηλαδή ήταν λοιπόν, δική του καθαρά η απόφαση. Για να τελειώνουμε και με τις παρανοήσεις. Μισό λεπτό να μας απαντήσει. Είτε πόσο μισό λεπτό, 3 λεπτά και δεν απαντάμε. Αμέσως, κύριε Φορτσάκη, αμέσως να ολοκληρώσει. Να ολοκληρώσει, κύριε Φωτίου, αμέσως. Αν πάτε σχήλια, λέστε τα πανεπιστήμια ή όχι, αυτό είναι το θέμα. Είναι ήδη εμπλεκόμενοι. Εντάξει, μας δεν μας λένε. Εγώ έχω μια προσωπική καριέρα μεγάλη στα πανεπιστήμια, τα διαφύλαξα με κάθε μέσο, ήμουν εκλεγμένο με μέλος της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, παρούσα στις μεγάλες κρίσεις τις οποίες ελύναμε δια διαλόγου. Ελπίζω ότι και ο νυν Πρίτανης του ΕΚΠΑ έτσι θα λύνει τις κρίσεις. Να ρωτήσω κάτι απλό, παρακαλώ. Εσείς είστε ικανοποιημένοι από την εικόνα που έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα? Αν είστε ικανοποιημένοι, να τα αφήσουμε όπως είναι, μην κάνουμε τίποτα. Ο κύριος Φορτσάκης, εσείς, από λέω, την... ακούστε με που λίγο. Έχετε υπηρετήσει χρόνια. Είστε ικανοποιημένοι? Τα ελληνικά πανεπιστήμια, κύριε Οικονόμου, όπως θα σας διαβεβαιώσει και ο κύριος Φορτσάκης, είναι σήμερα σε πολύ υψηλές θέσεις στο παγκόσμιο range. Δηλαδή 200, 100 και 300 σε 20.000 πανεπιστήμια του κόσμου. Αυτό το κατάφεραν με θυσίες.
Αυτή τη στιγμή έχουν 40% κάτω τους προϋπολογισμούς τους. Αυτή τη στιγμή το ΕΚΠΑ, όταν ήρθε στον Αλέξη τον Τσίπρα ο κύριος Φορτσάκης και πολύ τον τιμούμε γι' αυτό και μας ζήτησε συνεργασία. Μάλιστα. Δεν είπε τότε τα κόμματα έξω, είπε συνεργασία ζητώ. Και τη συνεργασία εμείς την κατανοούμε τότε πολύ είναι καλά. Όταν εσάς. Είπε, γιατί εγώ τον κατηγορείτε για κομματικό εγκάθετο τον κύριο Φορτσάκη. Αφήστε με ένα πώς ήρθε σε εσάς. Είπε λοιπόν ότι από τις μεταγραφές εγώ πνίγομαι σαν ίδρυμα. Θα κοιτάξω να δω πώς μπορώ να λειτουργήσω το ίδρυμα. Να κάνω βραδινά εργαστήρια. Συζητήσαμε. Είπε ότι από τις διαγραφές, όταν εγώ του είπα μήπως κινδυνεύουν και οι φοιτούντες και μήπως με τον νόμο που λέει νήσιν 2, ότι δηλαδή αν κάνεις 2 χρόνια παραπάνω, το 50% των σημερινών φοιτητών μπορούν να διαγραφούν για να πάνε στα κολέγια. Να κάνει μία τοποθέτηση. Ελάτε κύριε Φωτίου, να ανοίξουμε όλο το Πανεπιστημιακό. Κύριε Πρετανίκο. Μήπως όμως αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι, κύριε Φωτίου, γιατί να συζητάμε αυτά, συζητάμε τις ανοιχτόκλειστες πόρτες. Ελάτε κύριε Λυριτζή, εδώ είμαι εγώ για να συζητήσω. Μα γιατί το ξέρω κύριε Φωτίου, για 200 φορές να συζητήσουμε τα άτοιμα. Δεν πήρατε μια πρωτοβουλία για αυτά κύριε Φωτίου, πήγατε και μπήκατε στο Πανεπιστήμιο και ανοίξατε τις πόρτες. Μισό λεπτό, ωραία γι' αυτό, μισό λεπτό να μας απαντήσει κύριε. Μη μιλάτε πάνω μου, να μην με θίγει στη βουλευτική μου ιδιότητα ο Πρίτανης. Αντισυνταγματική συμπεριφορά να μου εξηγήσει τι εννοεί για μένα. Ελάτε, απαντήστε σε αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να πω ότι δεν πρόκειται να μπω σε καμία αντιπαράθεση με την κυρία Φωτίου, την οποία εκτιμώ ιδιαίτερα. Είπα πράγματι όταν την επισκέφθηκα και προσβλέπω πάντοτε σε μια καλή συνεργασία και παρακαλώ τα επεισόδια να ιστορική λήξαν. Θα ήθελα τώρα να πω το εξής. Εγώ το δέχομαι ως συγγνώμη αυτό, κύριε Πρίτανη, το δέχομαι. Και αποδέχομαι ότι την ελήξαν έτσι όπως το λέτε, εάν παραδέχεστε ότι κάπου δεν πήγε καλά η ιστορία. Μάλιστα, ελάτε. Ήθελα τώρα να πω το εξής. Πρώτα-πρώτα να δώσω μια διευκρίνηση χωρίς να το συζητήσουμε αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι πρόεδρος της ΕΡΤ ή της ΝΕΡΙΤ, είμαι πρόεδρος του εποπτικού ανεξάρτητα. Ναι, αυτό, του εποπτικού. Και θυμίζω ότι δεν ερωτήθηκα ποτέ να δώσω τη γνώμη μου ούτε από το κόμμα της αντιπολιτεύσεως είτε από την συμπολίτευση. Αυτό όμως ας το αφήσουμε. Να ξέρετε όμως ότι εγώ δεν τοποθετήθηκα ποτέ για το αν έπρεπε ή όχι να δοθεί δεύτερη ευκαιρία στον κύριο Τσίπρα. Ποτέ δεν ερωτήθηκα και ποτέ δεν τοποθετήθηκα. Όπως σας παρακαλώ, αυτό να μην το ξαναπείτε. Μα, τώρα ερχόμαστε στο θέμα του Πανεπιστημίου. Επαναλαμβάνω ότι μόνο για το κεντρικό κτίριο θα υπάρξουν τα μέτρα αυτά τα οποία οι Βρετανικές αρχές τα έχουν υιοθετήσει και θα τα φέρουν στη Σύγκλιτο την προσεχή Πέμπτη. Η Σύγκλιτος είναι ανοιχτή σε εκπροσώπους των φοιτητών, όχι όμως σε μπουλούκια. Δηλαδή το σύστημα όπου μπουκάρουν μέσα στη σύνοδο, στη Σύγκλιτο, 60 και 70 άτομα και τρομοκρατούν τους πάντες, δεν θα περάσει. Θα δεχτούμε πολύ ευχαρίστως αντιπροσωπείες φοιτητών, ολιγομελείς, 2-3 άτομα, για να συζητήσουμε μαζί τους και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε διάλογο. Προσβλέπω πάντοτε, ζήτησα πράγματι τη βοήθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προσβλέπω σε αυτήν, όχι για ανάμειξη στο Πανεπιστήμιο μάλιστα. Βέβαια, αλλά για στήριξη στη Βουλή σε μέτρα που θέλουμε να κλείσουμε, να... κύριε Πρίτανη. Εμείς θέλω να τονίσω ότι εμείς είμαστε ακαδημαϊκοί. Εγώ δεν έχω κανένα, ούτε είμαι αντι-ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ΣΥΡΙΖΑ, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε αντι-Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαι τίποτα από αυτά. Μάλιστα. Είμαι θεσμικός Πρίτανης του Πανεπιστημίου και για μένα όλα είναι το ίδιο. Με την ίδια χαρά θα συνεργαστώ αύριο με την κυρία Φωτίου, αν είναι υπουργός παιδείας, όπως συνεργάζομαι και με το σημερινό. Δεν μάλιστα. έχω κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Σας καλύπτει, κυρία Φωτίου, εσάς αυτά. Σας καλύπτουν αυτά που είπε ο Πρίτανης. Τα δέχεστε. Εγώ δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω την ειλικρίνειά του. Μάλιστα. Εγώ αμφισβήτησα τις πρακτικές του. Έληξε, είπαμε το θέμα. Αν έληξε, κύριε Πρίτανη, εγώ δέχομαι την συγγνώμη. Κλείστε και ένα ραντεβού να συζητήσετε επίσης ουσίας το προβλήμα. Να κλείσουμε και θετικά μια φορά. Άντε, σκύψε μια φορά και στους δύο. Θα ήθελα παρακαλώ να είναι οι συζητήσεις μας θετικές και όχι συζητήσεις ούτε σε καυγάδες ούτε σε κύριο. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Θα είμαστε θετικοί και να προχωρούμε μπροστά. Καλημέρα και στους δύο. Κύριε Πρίτανη, κυρία Φωτίου, σας ευχαριστούμε πολύ. Από την υπεύθυνη θέση την οποία έχει να μας βοηθήσει. Μάλιστα. Να μπει μια τάξη στο Πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Να μας βοηθήσει σε αυτό και εμείς θα είμαστε κοντά. Βεβαίως. Σε οτιδήποτε μπορεί να βοηθήσει στους. Καλημέρα κύριε Πρίτανη, καλημέρα κύριε Φωτίου. Κύριε. Δεν καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.